Το αποφασίζω και στο σεμινάριο Δυναμική της Επιτυχίας. Είμαι η Αγάπη Καλοκύρου. Είμαι ο Αλέξιος Βανδώρος. Γιατί ακόμα δεν πιστεύετε αρκετά στον εαυτό σας. Εγώ και ο Αλέξιος όμως πιστεύουμε σε εσάς. Και ξέρουμε ότι έχετε επιλέξει αυτό που είναι σωστό για τον καθένα σας αυτή τη στιγμή. Δεχτείτε το, αγάπες μου, δεν υπάρχει λάθος απόφαση. Δεν είναι να δουλέψω αυτό ή να δουλέψω εκείνο. Όποιο και να δουλέψεις, καλά θα κάνεις και είναι σωστό. Ποιο είναι το πρώτο βήμα για μόνιμη αλλαγή? Το πρώτο βήμα για μόνιμη αλλαγή τι είναι? Κίνητρο. Να βρω το κίνητρο. Το δεύτερο είναι να σπάσω, να χαράξω το πρότυπο, να σπάσω το σχήμα που σας είπε ο Αλέξιος. Το τρία όμως ποιο είναι, τι χρειάζεται? Να βάλω ένα καινούργιο σχήμα στη θέση του. Για κάποια δευτερόλεπτα, κάτι το λίγο εικόνα, βγαίνεις από την απόλυτη ασφάλεια, πρώτη φορά βλέπεις φως. Γι' αυτό έχουν κλειστά τα μάτια κλειστά. Πρώτη φορά ακούς ήχους. Χαρά, επιτυχία, οτιδήποτε. Ακούς ήχους. Και συνήθως κραυγές. Χαρά, συνένα είναι κραυγές. Σου κόβουνε την πηγή του φαγητού, τον ομφάλιο λόρο, τη σύνδεση με αυτό που ήξερες ότι σε τροφοδοτεί. Και σε παίρνουν και από εκεί. Από 15 δευτερόλεπτα σε καλές περιπτώσεις, να σε σκουπίσουν, να σε δώσουν, μέχρι ώρες ή μέρες σε κάποια παιδιά. Ή μήνες. Και για εκείνα τα έστω 10 δευτερόλεπτα, βιώνουμε ένα, την απόλυτη μοναξιά, δύο, φόβο, γιατί φύγαμε από το ασφαλές περιβάλλον και μας πήραν από εκεί. Και δεν ξέρεις, δεν έχει αίσθηση του χρόνου, πότε θα με ξανασυνδέσουνε. Και εκεί γεννιέται η βασική ανάγκη όλων των ανθρώπων, που είναι για αγάπη και αποδοχή. Είναι εκκληματικό, γιατί έχεις έρθει στη ζωή αυτή για να ζήσεις αυτά και λες θα ζήσω αυτά. Και επόμενη. Άρα ένας από τους πολλούς τρόπους να βάλω νέες πεποιθήσεις, όχι να διώξω παλιές, είναι με τις δηλώσεις. Και η αλήθεια είναι ότι γίνομαι αυτά τα οποία λέω, παιδιά. Και αυτό που σκέφτομαι φυσικά. Έχει τεράστια σημασία το λεξιλόγιο. Και πώς μιλάω στους άλλους και πώς μιλάω σε μένα. Αυτό μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή. Νιώθω σημαντικότητα, είναι υγιέστατο. Δεν το κάνω για τη σημαντικότητα. Γελάω με την καρδιά μου και το ευχαριστιέμαι. Έχω τώρα όλα όσα θέλω. Είμαι ικανός και αξίζω. Μπορώ να καταφέρω ό,τι ονειρευτώ. Εγώ τα λέω μόνο και φτιάχνομαι, δεν ξέρω εσείς πώς νιώθετε. Ξέρετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τρίπτυχο φυσιολογία, γλώσσα, εστίαση όποτε θέλετε και χρειάζεται να κάνετε κάτι. Η λογική μου δεν κερδίζει πότε, γιατί είναι στο υποσυνείδητο πεποίθηση. Και το υποσυνείδητο είπαμε χθες, 40 εκατομμύρια χτύπους με 40 της λογικής. Πάντα αυτό βγαίνει πρώτα. Και μπορεί δύο παιδιά, ίδια στιγμή, ίδιο γεγονός, να φτιάξουν άλλη πεποίθηση. Η μία είναι ο μπαμπάς δεν με αγαπάει, η άλλη, ξέρω εγώ, οι άντρες είναι βίαιοι. Δεν υπάρχει λογική να το προβλέψεις αυτό. Γιατί είμαστε τελείως διαφορετικοί, με άλλα βιώματα μέχρι εκεί. Ακόμα και δίδυμα να τα παιδιά, έτσι, μπορεί να έχουν τελείως διαφορετικές πεποιθήσεις. Σε αυτά τα 6 χρόνια λοιπόν χτίσαμε ένα μπουκέτο πεποιθήσεων και υποστηρικτικών για να είστε εδώ,
έχετε πάρα πολλές υποστηρικτικές πεπιθήσεις. Εάν, λέγοντας από μέσα σου και χωρίς να το πιστεύεις ιδιαίτερα, ένα «είμαι δυνατός και είμαι αδύναμος» κάνει αυτή τη διαφορά στο σώμα, φαντάζεσαι τι γίνεται όταν όλη μέρα, κάθε μέρα και συνέχεια, μέσα στο μυαλό σου υπάρχει μία τελείωτη φλιαρία, κυρίως τρομού. Το σώμα μας εκφράζει το συναίσθημα που νιώθουμε. Και όπως πολύ ωραία σας είπε προηγουμένως στη θεωρία και ο Αλέξιος, αυτό μπορεί να γίνει και ανάποδα. Δηλαδή, συνήθως νιώθουμε ένα συναίσθημα και εκφράζεται στο σώμα μας. Μπορούμε να βάλουμε το σώμα μας σε μια τέτοια στάση, ώστε να αλλάξουμε το συναίσθημά μας. Το συναίσθημα το κάνω, δεν συμβαίνει. Νιώθεις ότι εσύ πια ρυθμίζεις τη ζωή σου και καταφέρνεις οτιδήποτε θέλεις. Νιώθεις ελεύθερος. Στάσου στο κέντρο σου. Φτιάξε τη φυσιολογία σου. Πήγαινε πίσω τους ώμους. Σφίξε τη γροθιά σου. Ανοιχτά λίγο τα πόδια. Τι έχω εδώ, την προσοχή σας. Πάμε, λοιπόν. Σκεφτείς, πάμε. Το χρωστούσα. Για να δείτε πόσο ισχυρή είναι η ζώνη άνεσης, που τη διαβάζετε παντού και comfort zone εδώ και comfort zone εκεί και ζώνη άνεσης παρακάτω, φτιάχνετε τόσο γρήγορα που μπαίνεις σε ένα σεμινάριο, κάθεσαι κάπου, όπου βρήκες στην αρχή, και μέσα σε ένα δίωρο έχεις ήδη φτιάξει ζώνη άνεση. Ποιος θα το κάνει να πει εγώ! Κορυφαία κατάσταση λοιπόν! Πάμε! Και έτσι άλλαξα εγώ.